Γεια σας φίλοι μου, τσεκ τεκ να εδώ, είμαι ο Κώστας και σήμερα θα δούμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι σας έχω συνηθίσει μέχρι τώρα. Θα δούμε το παιχνίδι Metal Slug 3. Είναι από τα πρώτα παιχνίδια, αυτό νομίζω είχε βγει για το PlayStation 2 αν δεν κάνω λάθος. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, αρχές πότε ήταν 2000-1999, 10-12 χρονών πόσο ήμουν τότε, να παίζω μανιωδώ στο PlayStation το Metal Slug νούμερο 6, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν από τα παιχνίδια που είχα λατρέψει, ήταν από τα παιχνίδια τα οποία πραγματικά δεν μπορείς παρά να τα αγαπήσεις και να τα λιώσεις κυριολεκτικά. Το είχα σπάσει χειριστήρια για αυτό το παιχνίδι. Και αυτό που μου άρεσε ήταν ότι ήταν τα παιχνίδια τα οποία υποστήριζε co-op, το οποίο μπορούσα να παίζω co-op με τον αδερφό μου και να σκοτώνουμε αβέρτα τους εχθρούς. Ήταν απλά υπεργαμάτο. Λοιπόν, έψαχνα να βρω το παιχνίδι αυτό σε έναν προσωμιωτή, αλλά τελικά φανταστείτε την έκπληξή μου όταν διαπίστωσα ότι μπορώ να το πάρω μέσω Steam. Πρόσφατα βγήκε, μπορούσες να το προαγοράσεις και νομίζω η τιμή του στην προαγορά ήταν γύρω στα 5 ευρώ. Κανονικά έχει γύρω στα, να σας δείξω κιόλας, 6,99. Λοιπόν, μη φανταστείτε ότι είναι κάτι υπερτρελό, κάτι καινούριο, κάτι σύγχρονο. Είναι από το παλιό παιχνίδι ακριβώς όπως το παίζαμε τότε. Δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια για high definition γραφικά ή για να κάνει fit σε 1980x1020 οθόνες. Δυστυχώς δεν έχει φτάσει τόσο καλά η ανάλυση του. Το παίζουμε, αν και μπορώ να ρυθμίσω την ανάλυση στην οθόνη μου, δυστυχώς το παίζω σε 4:3 αν θέλω να το παίξω φυσιολογικά για χωρίς να χάνω κομμάτια. Στην ουσία σκεφτείτε ότι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ένας προσωμιωτής τον οποίο παίρνεις μέσω Steam για κάποιο λόγο. Ένα παιχνίδι το οποίο από ό,τι πρόσεξα πρέπει να έχει πουλήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό από τότε που μπήκε στο Steam. Σήμερα έγινε το release του παιχνιδιού, μπορούμε επισήμως να το κατεβάσουμε. Είναι πολύ ελαφρύ παιχνίδι, 200 MB μόνο, σκεφτείτε τίποτα. Αλλά για την εποχή του ήταν πολλά. Λοιπόν, ξεκινάω έτσι το βίντεο μόνο και μόνο γιατί δυστυχώς, επειδή έχει κρατήσει τις παλιές ρυθμίσεις, και όταν εννοώ παλιές, όταν είχε πρωτοβγεί το παιχνίδι, ο ήχος δεν ρυθμιζόταν. Έπαιζε σε ένα ήχο, το μόνο που χαμήλωσε ήταν η τηλεόρασή σου. Επειδή δεν μπορώ να χαμηλώσω τον ήχο για να ακούγομαι, θα ξεκίνησα έτσι το intro αυτό γιατί δεν μπορούσα να είμαι μέσα στο παιχνίδι. Πραγματικά η φασαρία είναι τεράστια. Θα σας συνιστούσα αν θέλετε να συνεχίσετε από εδώ και πέρα να χαμηλώσετε λίγο την έντασή σας, γιατί είναι η χορύπανση. Όταν παίζεις δεν σε πειράζει, αλλά όταν προσπαθείς να παρακολουθήσεις κάτι προφανώς και είναι ενοχλητικό. Οπότε χαμηλώστε λίγο την έντασή σας και πάμε αμέσως να δούμε το παιχνίδι. Δεν θα μιλάω πολύ γιατί δεν νομίζω ότι θα καταφέρω και να ακουστώ. Οπότε θα σας δείξω. Το παιχνίδι προσφέρει επίσης και multiplayer. Και όταν λέω μάλλον multiplayer, δεν εννοώ το multiplayer που παίζεις με δύο παίχτες στο PC με δύο χειριστήρια. Είναι multiplayer online, δηλαδή μπορείς να συνδεθείς και να βρεις παίχτες online. Έχει 4 επίπεδα δυσκολία, easy, medium, hard και very hard. Να σας πω ότι εγώ θα το παίξω στο medium, αλλά και πάλι είναι αρκετά ψηλοδύσκολο, δηλαδή στο very hard. Πραγματικά πρέπει να είναι αφάνταστα δύσκολο. Είναι ένα παιχνίδι για να θυμηθούμε εμείς οι παλιοί. Και όταν λέμε παλιοί, εντάξει, δεν είμαστε και πολύ παλιοί, αλλά τουλάχιστον έχουμε φάει κάποια arcade παιχνίδια με τον κουτάλι. Και για να μάθουν οι νεότεροι, είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ φθηνό. Αν θέλετε να θυμηθείτε τα παλιά, το συνιστώ. Μην περιμένετε τίποτα τρελό, είναι όπως όταν το παίζαμε τότε. Αν έχετε ξεχάσει τα γραφικά, πάρτε μια γεύση. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέσα από το παιχνίδι. Εκεί δεν θα μιλάω καθόλου, απλά θα προσπαθήσω να πάω μέχρι όσο πάω για να μην βγει και τεράστιο το βίντεο σε μέγεθος. Οπότε, γεια σας από εδώ και συνεχίζουμε μέσα από το βίντεο. Okay. Okay.
Karma. Mission 1. Start. We'll be right back.
Iron Lizard, Heavy Machine Gun. Mission complete. Mission two. Start. Yeah.
Γεια σας. Πάντα μ' άρεσε αυτό το τραγούδι. Και σκεφτείτε ότι καλά παίζω και έχω πίσω και ένα σκεφτείτε να παίζετε αυτό σαν και ποτέ όμως. Από το...
Δεν καταλάβει αν πρέπει να μιλήσω. Εχμάλωτο, Mission complete! Δεν ξέρω αν σας αρέσει ή όχι, αλλά πιστέψτε με, όταν είσαι παιδί του 2000 εκεί πέρα, 2001-2002. Mission 3 start! Τρέχει και η μίξα τώρα, το πιστεύω. Okay.
το Star, δυστυχώς. Πω δεν το πιστεύω. Σε το χειριστήριο. Και κάπου εδώ πέθανα. Αλλά βλέπουμε και την κατάταξη. Δεν είμαι τίποτα, μόνο 7.941 στην παγκόσμια κατηγορία. Θεϊκό. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι μέχρι τώρα. Θα δω να το συνεχίσω. Πραγματικά μικρό έλειωνο αυτό εδώ. Και μ' αρέσει, γιατί μπορεί να είναι τέλος ένα μεγάλο πισωγύρισμα στο τι έχουμε μάθει τώρα να παίζουμε. Αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πραγματικά απόλαυση. Και αν έχετε 5 ευρώ να θυσιάσετε, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Αν θέλετε, ψάξτε, βρείτε έναν emulator. Εγώ επειδή έψαξα και δεν βρήκα κάτι αξιόλογο, το πήρα από εδώ. Εντάξει, 5 ευρώ ένας καφές είναι. Βασικά, 2 καφέδες. Αν θέλετε να θυσιάσετε 2 καφέδες σας για να έχετε ένα παιχνίδι κλασικό, μπορείτε να το δοκιμάσετε. Check now, ήμουν ο Κώστας, Metal Slug 3, 6.59 στο Steam έχει το παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, θετικά και εμείς. Σας ευχαριστώ που συμμετέχετε ενεργά στο κανάλι και για την αγάπη που μου δείχνετε. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό σας βράδυ.